Μαγειρεύουμε σήμερα μοσχαράκι ωραίο με λαχανικά και πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά για να ξεκινήσει να δημιουργεί. Για πάμε, για πάμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν 800 γραμμάρια μοσχαρίσιο, χτένι, ποντίκι, κομμένο σε λεπτές λωρίδες. Εδώ το έχω, ναι. 80 ml ελαιόλαδο, 300 γραμμάρια κολοκύθα κομμένη σε λεπτά μπαστούνάκια, μία πεπεριά πράσινη κομμένη σε λεπτά μπαστούνάκια, μία πεπεριά κίτρινη και μία πεπεριά κόκκινη με τον ίδιο τρόπο κομμένες, δύο πράσα, μόνο το λευκό μέρος κομμένα σε λεπτές λωρίδες, ένα κρεμμύδι ξερό κομμένο σε λεπτά φετάκια. Ένα κουταλάκι της σούπας αλεύρι, βάζεις αλεύρι, ε. Βάζω λίγο αλεύρι και τη σάλτσα, θα δεις. 500 ml ζωμοκότας, 40 ml πετιμέζι, 40 ml μιλόξιδο, ένα κουταλάκι της σούπας σουσάμι, ένα κουταλάκι της σούπας θυμάρι, φρέσκο και ψιλοκομμένο, αλάτι και φυσικά πιπεράκι φρεσκοτριμμένο. Κοίταξε να δεις τώρα, η όλη ιστορία είναι ότι αυτό λίγο κάνει κινέζικο. Κάτσε να αλλάξω λίγο τα τηγάνια μου γιατί τα βλέπω και... Βάλω αυτό από εδώ. Κάνει κινέζικο χωρίς να είναι κινέζικο. Μα γιατί έχει δηλαδή, πολύχρωμες, ε. Θέλω να πω, ούτε σόγια ούτε τίποτα, αλλά πετιμέζει αντί για σόγια. Και λίγο μιλόξιδο, έτσι, για να φέρω λίγο το όξινο που θέλω. Και πάμε. Και πάμε. Πάρα πολύ απλά. Φυσικά εσείς δεν είστε υποχρεωμένοι να έχετε δύο τηγάνια, όπως έβαλα εγώ το wok και το τηγάνι. Εγώ το κάνω τώρα εδώ μόνο. Για να μπορέσει λίγο, να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Εσείς θα έχετε ένα τηγάνι που πρώτα θα κάνετε το κρέας, θα το αφήσετε στην άκρη και μετά θα κάνετε τα λαχανικά. Μέσα θα ξαναβάλετε λοιπόν το κρέας και θα βάλετε τα υπόλοιπα. Εγώ το κάνω λίγο πιο γρήγορα για να το δείτε, γιατί όπως ξέρετε αυτό το φαγάκι θέλει 20 λεπτά. Εγώ δεν έχω 20 λεπτά, έχω 10 λεπτάκια, οπότε και πιο λίγο. Κάποιος κακός αυτά, πάνω στο κοντρόλ μέσα το κάνει σε αυτά, έχω να σας πω λίγα για το κοντρόλ, παρακαλώ, τα αγαπάμε. Έχω να σας πω όμως 2-3 μυστικά. Πρώτον, έχει πολύ μεγάλη σημασία το κρεατάκι που θα επιλέξετε, δηλαδή το κομμάτι του κρέατος που θα επιλέξετε το μοσχαράκι. Σας προτείνω το χτένι σπάλας, γιατί κόβεται πάρα πολύ ωραία, δεν έχει λιπαρά και ψήνεται μέσα σε 10 λεπτά. Μπορείτε να πάρετε και κάποιο άλλο κομμάτι από το μπούτι, που θα πρέπει πάλι να το έχετε ψιλοκόψει. Και έχω να σας πω και ένα μυστικό. Για να γίνει σίγουρα αφράτο και σίγουρα να λιώνει στο στόμα το μουσχαράκι, να σας πω τι θα κάνετε. Θα μου το μαρινάρετε για μισή ώρα με ανθρακούχο νερό. Αλήθεια. Όπως τα ακούτε. Ανθρακούχο νερό, αυτό ή σόδα, ναι. Χωρίς όμως να έχει ζάχαρη μέσα. Ναι. Αυτό ήταν. Θα το στραγγίξετε καλά, θα το ταπονάρετε και πάμε. Είναι λοιπόν, μαγικό. Εδώ τώρα. Θα αρχίσω να σας βάζω μαζί με το κρεατάκι. Εδώ. Σκόρδο λέω, κρεμμύδι, πράσο. Και θα βάλω πρώτα την κολοκύθα. Έχει κολοκύθα. Έχουμε πει ότι η κολοκύθα είναι ένα λαχανικό το οποίο είναι αρκετά οικονομικό και μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Τρώγεται ομή, τρώγεται βραστή, τρώγεται σε γλυκιά εκδοχή, τρώγεται ψητή. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τα βάζουμε εδώ έτσι μέσα, κολοκύθα, βάζουμε πιπεριά κόκκινη, βασικά ό,τι πιπεριές έχετε. Τώρα εγώ για χρώμα έβαλα και κίτρινη, έβαλα τέλειο, και πορτοκαλί. Εσείς μπορεί να έχετε πράσινη, βάλτε μόνο πράσινη. Το αφήνετε λοιπόν αυτό εδώ, έτσι, να σοταριστεί με ελαιόλαδο φυσικά. Ελαιόλαδο. Ωραία. Παίρνουμε εδώ τώρα για να δέσει η σάλτσα, ώστε να μην χρειαζόμαστε τίποτα άλλο, να γίνει στο 20 λεπτό. Παίρνουμε το αλευράκι και πασπαλίζουμε, έτσι. Αυτό εδώ μου φτάνει, δεν θέλω παραπάνω. Τώρα στην αρχή θέλω το μιλόξιδο. Γενικά εγώ το προτιμώ το παιδιά το μιλόξιδο σε συνταγές που χρειάζονται ξύδι, γιατί είναι και πιο μαλακό, είναι πιο απαλό και πιο αρωματικό. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά εδώ. Θες να βοηθήσω? Είναι έτοιμα. Έχω σκάσει, είναι φανταστικό. Θέλω να μου πεις λίγο, θέλω να δοκιμάσεις διαφορετικά σημεία, ας πούμε. Βλέπεις εδώ πώς μελώνει το κρεμμύδι. Ναι. Εδώ είναι η πιπεριά. Το κρεατάκι. Θέλω να δοκιμάσεις, περίμενα σου πω. Να την κολοκύθα, αγάπη. Για το σκολοκύθα. Θέλω να δοκιμάσεις κολοκύθα. Ωραία, γιατί είναι σημαντικός ο συνδυασμός και θέλω λίγο να έχεις όλες τις γεύσεις. Είναι τόσο γλυκιά, αλλά. Επειδή είναι και το όξινο και το όλο. Όπου το ισορροπεί πάρα πολύ. Πάει πάρα πολύ κολοκύθα. Είδες, λοιπόν, συνήθως βάζουμε καρότο. Γιατί όχι κολοκύθα, σας παρακαλώ. Και ωραία.
Πόσα λεπτά έχω ακόμη? 3 λεπτά έχω ακόμη. 2 λεπτά περίπου. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν, μη στεναχωριέστε καθόλου. Το έχουμε, το έχουμε. Ζωμός, ή λαχανικών, ή από. Κότας. Κότας ή κρέατος. Λοιπόν, και θα τα αφήσετε τώρα, δεν θέλω πολύ. Καλά, σας έχω βάλει μικρή μερίδα εδώ. Ναι. Θέλω 20 λεπτάκια. Φτάνει. Μην αρχίσετε και μου το βράζετε πολύ. Όσο το βράζετε, τώρα θα σφίγγει το μοσχαράκι. Θα μου το αλατίσετε στο τέλος. Στο τέλος θα μου βάλετε και το πετιμέζι. Θέλω μια μέρα. Θέλω να μου πεις θέλω και να μου μια δώσετε μέρα. Χρόνο να μιλήσετε για το πετιμέζι. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, παιδιά, γιατί είναι μια γλυκαντική ουσία η οποία θα σώσει πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι δεν τρώνε ζάχαρη. Το επόμενο Σάββατο θα μας πεις. Ωραία. Τι το χρησιμοποιούμε και τι. Μπράβο. Όπως είδες, εγώ το βάζω. Σε γλυκά, σε αλμυρά, παντού, παντού, παντού. Λοιπόν, στο. Δεν σ' άκουσα να θέλει μου. Μια συνταγή με πετιμέζι θέλει. Μια συνταγή. Καλά, σ' όλες βάζω, αλλά δεν είναι μια συνταγή full πετιμέζι. Για είναι φανταστικό. Στο τέλος, όταν θα είναι έτοιμο, θα βάλετε το τσουσαμάκι. Λίγο κινεζοπό, έτσι, αλλά σας είπα τώρα. Είναι ελληνικό κινέζικο αυτό. Ωραία. Φανταστικό. Τόσο εύκολο, τόσο απλό. Τα εφηβάκια τρελαίνονται. Είναι φαγητό εφηβείας αυτό, ρε παιδί μου. Κάνει και λίγο. Δεν είμαι κινέζικο, είμαι στη μαμά, αλλά τρώω, ξέρεις, κάπως διαφορετικά. Και κυριακάτικο και ωραίο και γρήγορο και, και οικονομικό. Και εκτός από το μοσχάρι, που πες εντάξει, όσες είστε μανούλες, σίγουρα έχετε μοσχάρι στην κατάψυξη στο ψυγείο. Σίγουρα. Για να το βγάλετε να το κάνετε στα παιδάκια. Σαρονέφρι χοιρινό γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Το κοτόπουλο ακριβώς με τη διασταγή γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Ύστερα. Καμιά φορά ακούμε μοσχάρι και νομίζουμε ότι δεν είναι οικονομικό. Υπάρχουν μέρη, σας είπα. Όπως μπορεί να πάρετε χτένι, δεν είναι ακριβό. Δεν είναι η τιμή που έχει το φιλέτο. Mm. Καλά. Αν μπορείτε να το κάνετε με φιλέτο μοσχαρίσιο, να τα λέμε και αυτά, είναι το όνειρο και είναι στο δεκάλεπτο. Αλλά και το χτένι μια χαρά βγαίνει. Είναι φανταστικό. Χρυσοχέρα μου. Αγάπη μου. Κορίτσι μας όμορφο.